Ναι, εμείς από την αρχή που είχε τη βούληση η Δημοτική Αρχή να αναμορφώσει τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, εμείς δείξαμε τα αντανακλαστικά μας ως Σύλλογος Εργαζομένων. Κάναμε κατευθείαν γενική συνέλευση. Βγήκε το θέμα σε όλους τους συναδέλφους. Είχε πρωτοφανή συμμετοχή εκείνη η γενική συνέλευση. Ήρθαν όλοι οι συνάδελφοι, είπανε τις απόψεις τους. Μετά εμείς επίσημα ως σύλλογος κάναμε τις προτάσεις μας, αν και δεν ήμασταν στην ομάδα διοίκηση έργου και αυτό μας ξένησε λίγο. Παρ' όλα αυτά όμως, στην τελευταία εκτελεστική επιτροπή που έγινε, είπαμε και εκεί τις απόψεις μας. Από ό,τι είδαμε στο τελικό σχέδιο, στη τελική πρόταση της αναμόρφωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, αυτά που είπαμε δεν συμπεριλήφθηκαν. Εμείς γι' αυτό είμαστε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τεκμηριωμένα θα πούμε την άποψή μας και την οποία θα τη διεκδικήσουμε και στο μέλλον, ακόμη Η και να μην οποία ποια είναι, ψηφιστεί. κύριε Χρυστοφορίδη. Έχουμε ένα θέμα, ας πούμε, με τους προϊσταμένους και με τους διευθυντές. Στους προϊστάμενους λέει ότι ελείψει πΕ, τΑΕ, πΕ ή τΑΕ και ελείψει αυτόν ΔΕΕ. Εμείς όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή εκπροσωπούμε όλες τις κατηγορίες και τους ΔΕΕ και τους πΕ και τους τΑΕ, θέλουμε να υπάρχει μία ισοτιμία ανάμεσα στους εργαζόμενους και να έχουν το δικαίωμα να κριθούν όλοι οι προϊστάμενοι. Αν και όπως τα ξέρετε όλοι πλέον, η ΔΕΕ είναι ζήτημα χρόνου να σταματήσουν να γίνονται προϊστάμενοι γιατί οι ΤΑΕ και οι πΕ φεύγουν πολύ μπροστά. Υπάρχει και μια σχετική εγκύκλιος πάνω σε αυτό το ζήτημα. Εμείς θα την προσκομίσουμε και ανάλογα θα πράξουμε. Υπέρ της αξιολόγησης ή κατά. Εμείς από πάντοτε ήμασταν υπέρ της αξιολόγησης, αλλά υπέρ ποιας αξιολόγησης και ποιος θα κάνει την αξιολόγηση και με τι κριτήρια θα γίνει η αξιολόγηση. Και τέλος πάντων από αυτή τη συζήτηση την έχουμε κάνει πολλές φορές, είμαστε υπέρ της αξιολόγησης, αλλά υπέρ της αντικειμενικής αξιολόγησης και όχι της προσχηματικής.